Το τελικό προϊόν, λοιπόν, εδώ είναι που γίνεται η πρόβα τζενεράλε, η δικαίωση και η ακύρωση. Στο ράφι με τα άλλα προϊόντα ή στην πυράμη της μάγισσας. Πάρτε χρόνο να σκεφτείτε, αλλά και εμπιστευτείτε το ένστικτό σας ή το δικό μας. Αξιολογήστε αποστασιοποιημένοι, χωρίς υποκειμενισμούς και marketing πάθη. Είναι γνωστό ότι σε νορμάλ συνθήκες ένα δυνατό δημιουργικό έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει κατά τουλάχιστον 50% στην απόφαση αγοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Όπως επίσης είναι αποδεδειγμένο ότι προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν πάρει την κατηγούσα από ένα κακό δημιουργικό. Εάν ρωτήσετε, θα σας πούνε ότι με βάση λίστα παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς πάνω στο ράφι, η συσκευασία ως αισθητική έρχεται έκτη. Σε φθήνουσα τάξη, πρώτα η τιμή, η διανομή, η ποιότητα του προϊόντος, το brand name, η διαφήμιση, η προσφορά κλπ. Αλλά μη ρωτάτε, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Χούρσογλου και είμαι βιομηχανικός σχεδιαστής. Θα σας δείξω δύο ενότητες. Η μία είναι η δουλειά μου και πώς ξεκίνησα και πού έχω φτάσει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί σαν σχεδιαστής κρίνομαι και θέλω να κρίνομαι για αυτά που έχω κάνει. Και σαν δεύτερο επίπεδο, θα σας πω κάποια πράγματα που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά να γνωρίζουν στελέχη, μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων για το πώς μπορεί να συνεργαστεί το design, η σχεδίαση με την δικιά τους προσέγγιση. Εδώ θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσω ότι μην ξεχνάτε ότι το προϊόν και ως βιομηχανικός σχεδιαστής είναι αυτό που λέει ο κ. Κουρογιάννης νωρίτερα, σχεδιάζω αυτό που κρατάμε στα χέρια μας, που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Το προϊόν είναι αυτό που μένει μετά από όλα. Όλο το marketing, όλο το business plan, όλη τη διαφήμιση, όλα αυτά. Αν το προϊόν δεν είναι σωστό, έχει καταρρεύσει όλη η προσπάθεια, έχει αποτύχει το παν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κρίνεστε το προϊόν, εμείς σαν σχεδιαστές, εσείς σαν εταιρεία. Η συνεργασία αυτή θα κρίνεται καθημερινά. Κάθε μέρα που το πιάνεις το ρημάδι, θα έχει κάτι να σου πει. Καλό ή κακό. Λοιπόν, συγχωρέστε με, όχι. Αυτή είναι γρήγορα η πορεία μου. Ξεκινώντας από το Λονδίνο που σπούδασα, γιατί όταν τελείωσα το σχολείο δεν υπήρχε δυνατότητα να σπουδάσω στην Ελλάδα. Μετά ο έρωτας με πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου τελικά ήταν για δύο λόγους το σημαντικότερο, γιατί παντρεύτηκα και γιατί είχα μια απίστευτη δουλειά με ένα πολύ σημαντικό σχεδιαστή. Η αγάπη μου για την πατρίδα μας με έφερε πίσω στην Ελλάδα, που ήταν ένα μεγάλο κακό, γιατί παραλίγο να χωρίσω και γιατί δεν κατάφερα να κάνω αυτά που ήθελα. Πήγα στην Ελβετία, πάλι για προσωπικούς λόγους και επαγγελματικούς, και εκεί βρίσκομαι, όπου τώρα είχα την τύχη πέρσι να κάνω ένα πολύ ενδιαφέρον project στην Ιαπωνία. Οπότε είχα μια πολύ πολύ καλή εμπειρία. Σας δείχνω γρήγορα κάποια δείγματα της δουλειάς. Ξεκινώντας από project που δούλευα στη Νέα Υόρκη, δεν είναι δικιά μου δουλειά 100%, είναι σε μικρό βαθμό, διότι δούλευα για κάποιον συγκεκριμένο σχεδιαστή, η δουλειά του ανήκει. Σας τη δείχνω για να καταλάβετε σιγά σιγά την εμπειρία και την εξέλιξή μου. Εδώ έχουμε κάνει τη συσκευασία, όχι το μπουκάλι, το διευκρινίζω. Εδώ έχουμε πάλι κάνει το χρωματισμό του μπουκαλιού και όχι το μπουκάλι και τη συσκευασία του. Εξ ολοκλήρου σχεδίαση είναι το πρώτο project που είχα κάνει εξ ολοκλήρου. Σε κάθε λεπτομέρεια είδα τα καλούπια στη Γαλλία, διάλεξα την τρόμπα και πόσο άρωμα θα ψεκάζει κάθε φορά που θα το πατάς και πάει λέγοντας. Την επέκταση της γκάμας των προϊόντων. Είχαμε κάνει και τη γραφιστική δουλειά σε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Ένα μικρό παράδειγμα. Βλέπετε ότι το όνομα ξεκινάει από εδώ και ο λόγος είναι ότι στην Αμερική σε αυτό το σημείο υπάρχει μια φάσα πάντα στα ράφια που μπαίνει η τιμή. Είναι δεδομένο, οπότε έπρεπε από εκεί και πάνω να λειτουργήσουμε με το γραφιστικό μας στοιχείο. Κάναμε τη συσκευασία των καλλιντικών μιας δόσης της Πράντα, που δυστυχώς
είχαμε καταπληκτικές ιδέες για το πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί καλλυντικά μίας δόσης, αλλά επειδή δουλέψαμε τότε με Ιάπωνες πάρα πολύ σκληρούς στην παραγωγή του προϊόντος, την κρέμα ή οτιδήποτε άλλο ήταν, μας έβαλαν κατά απίστευτα περιοριστικούς όρους, οπότε ψιλοναβάγησαν οι καταπληκτικές μας ιδέες, είναι σε ένα πολύ ωραίο συρτάρι, και σκουριάζουν ένα πλαστικό προϊόν, μια πιατοθήκη. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον σαν project. Είναι μια time capsule, κάψουλα του χρόνου. Είναι αυτό που διάφοροι και σε διάφορα μέρη παίρνεις ένα αεροστεγές αντικείμενο, βάζεις διάφορα πράγματα μέσα, το θάβεις και μετά από 100 χρόνια το βρίσκουν οι άλλοι και λένε τι ωραία που περνάγαν τότε, τι καλά που ήτανε. Ένα μουσείο, το Hexner Museum στην Αμερική, αποφάσισε να κάνει αυτό με διάφορους σχεδιαστές. Ο σχεδιαστής για τον οποίο δούλευα χρησιμοποίησε την πάρα πολύ έντονη μορφολογική του ταυτότητα και δεν το βλέπετε καλά δυστυχώς. Εδώ μέσα υπάρχει ένα LED που έχει ρέον κείμενο 2.000, ήταν για το 2000 με την αλλαγή του αιώνα. Οπότε υπάρχουν 2.000 ρέουσες λέξεις που για εκείνον συμβόλιζαν την αλλαγή του αιώνα. Στοιχεία που μετά από 100 χρόνια θα τα βρίσκει κάποιος και θα έλεγε «Α, η νανοτεχνολογία ήταν σημαντική. Α, το ίντερνετ ήταν σημαντικό». Αντί να βάλει πράγματα, το έβαλε μια άλλη διάσταση μέσα σε αυτό. Είχαμε κάνει κάποια concept για την Sony. Αυτό είναι ένα CD player με το remote control του. Λείπουν τα ακουστικά γιατί αυτό είναι πρωτότυπο. Αυτό είναι ραδιόφωνο ξυπνητήρι. Ραδιόφωνο ξυπνητήρι πάλι σε μικρότερο και CD ραδιόφωνο ξυπνητήρι. Αυτά είχαν φτάσει σε καλό στάδιο. Φτάσαμε σχεδόν στην παραγωγή και εκεί πέσαμε σε ένα πολύ παραδοσιακό πρόβλημα που το αντιμετωπίζει σε όποια κλίμακα εταιρείας και να είσαι. Δεν συνεργάζεται το δεξί χέρι με το αριστερό. Γιατί λοιπόν τι έγινε εδώ, το αμερικάνικο κομμάτι της Sony, που έφτιαχνε μέχρι τότε μόνο τις Brian Vega, τις μαύρες τηλεοράσεις, ήθελε να κάνει κάτι, είχε διάθεση για ενέργεια. Να κάνουμε, ρε παιδί μου, να δείξουμε κι εμείς. Είμαστε οι Αμερικοί. Δεν μπορεί να μας την έχουμε μόνο τους Ιάπωνες. Το κάνουν, πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους και πάνε στην Ιαπωνία. Και οι Ιάπωνες λένε, παπ, design, μόνο από εδώ. Εσείς τηλεοράσεις. Μα το καλέ μου, βρε χρυσέ μου, φτάσαμε να κάνουμε πρωτότυπα και μείνανε πάλι και φτάσαμε ένα συρτάρι. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο προϊόν που σχεδίασα για το δικό μου γραφείο πια. 2002. Αφού έχω γυρίσει, έχω κάνει στρατιωτικό, έχω παιδευτεί με διάφορα πράγματα. Και αυτό ήταν χωρίς brief, χωρίς δηλαδή κανονισμούς, ήταν για μια συμμετοχή σε μια biennale. Και η ιδέα μου τότε ήταν πώς μπορώ να μέσα από έπιπλο, γιατί ήταν μια biennale επίπλο, να συνδυάσω δύο πράγματα. Τεχνολογία, φορτοί υπολογιστές τότε είχαν αρχίσει να γίνονται πάρα πολύ διαθέσιμοι, και παραδοσιακό στοιχείο σεκρετέρ. Οπότε ήταν αυτό το αντικείμενο που μπαίνει, είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να μπαίνει ο υπολογιστής μέσα και να κλείνει, ώστε όταν έχεις φίλους να μην έχεις το χαμό του γραφείου και πάει λέγοντας. Στην ίδια εποχή, κάποια άλλα τοπίπερα προσπαθούσα να δω πώς φόρμες συμβατικές, αν θέλετε, μπορούν να λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο, πώς ένα αντικείμενο μπορεί να έχει ζωή σε διαφορετικά επίπεδα, σαν ζεύγος, το καθένα από μόνο του, κάθετο, όρθιο. Αυτό είναι ένα project που το αγαπάω πάρα πολύ και θα σας πω γιατί. Γιατί είναι ένα από τα λίγα project που έχω μπορέσει να βάλω μέσα όλες τις παραμέτρους που έχετε ακούσει μέχρι τώρα, το τι είναι design, που είναι σκέψη, είναι έμπνευση, είναι θεωρητική προσέγγιση. Αυτό είναι φτιαγμένο για μια γκαλερί στην Ελβετία που είχε δώσει σαν θέμα να κάνουμε αντικείμενα περιορισμένης σειράς με τον τίτλο κόκκινο, red. Επειδή ήταν για τα Χριστούγεννα, θα τα πουλούσαν σε εκθέτες τους. Οπότε σκέφτηκα πώς να το αντιμετωπίσω. Ήμουν Έλληνας και δούλευα για μια γκαλερί στην Ελβετία. Η Ελβετία έχει τρεις εθνικές γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά. Οπότε λοιπόν αποφάσισα να πάρω τον ήχο της λέξης κόκκινο στις τέσσερις γλώσσες, κόκκινο, red, ρόσο, μην με ρωτήσετε το γερμανικό, δεν το θυμάμαι. Το ηχογράφησα αυτό τον ήχο στον υπολογιστή. Ο ήχος αυτός μεταφέρθηκε σε κυματομορφή, μου έδωσε μία εικόνα. Αυτή την εικόνα μέσα από ένα άλλο λογισμικό την έκανα τρισδιάστατο. Οπότε εδώ βλέπετε. Συγγνώμη τώρα, θα πω βλακεία, αλλά για παράδειγμα, γιατί δεν θυμάμαι ποια είναι. Αυτό το κομμάτι είναι το κόκκινο, αυτό είναι το red, αυτό είναι το ρόσο και αυτό είναι το. Παρακαλώ. Αυτό. Οπότε λοιπόν η μορφή του puzzle, αυτού του τρισδιάστατου του puzzle, βγήκε από ένα interpretation, από μια μετάφραση ή θεώρηση του ήχου.